τι μπορεί να ελπίζει ένας λαός που κατά βάση δεν διαβάζει. Δεν ξέρω ο λαός τι μπορεί να ελπίζει. Εμείς οι συγγραφείς δεν έχουμε να ελπίζουμε σε πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και ίσως και η είσοδος της τηλεόρασης στο παιχνίδι να έπαιξε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι η λογοτεχνία δεν μπαίνει με σωστό τρόπο από την αρχή, από τα σχολεία. Κάπου διδάσκεται με ένα στυλ του δάσκαλου που κουνάει το δάχτυλο, που λέει αυτό είναι καλό, αυτό το διαβάστε, πρέπει να έχετε αυτή την άποψη. Κάτι που έχω πει πολλές φορές, όσο και αν δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας, είναι ότι πρέπει να μπει στα σχολεία να μπουν τα βιβλία των ανθρώπων που γράφουν σήμερα, των συγγραφέων του σήμερα, του 21ου αιώνα. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ. Θεωρώ ότι έτσι τα παιδιά θα βρουν έναν άνθρωπο που ζει στην εποχή τους, που έχει τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες σκέψεις. Και θα δω τη λογοτεχνία με ένα άλλο μάτι γενικότερα. Δεν θα τη δω ως ένα μάθημα, αλλά ως μια μεγάλη ευχαρίστηση που αυτό είναι. Εάν υπήρχε μία παιδεία που θα έβγαζε μαθητές ζωντανούς, ξύπνιους, προβληματισμένους, με κριτική σκέψη, με άνοιγμα προς όλα τα πράγματα, θα ήμασταν μια άλλη χώρα αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες πριν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και αυτό έχει σημασία, το υπογραμμίζω, δεν ήταν δεκτοί ούτε καν για να τους νοικιάσουν σπίτια, οι Άγγλοι συγκεκριμένα που έζησα εγώ. Και η πιο πικρή μου εμπειρία ίσως ήταν ότι έβλεπα όταν αναζητούσα ένα σπίτι, στέγη, πολύ συχνά την ταμπέλα «No Greeks», «No Greeks, please». Αυτή η εικόνα άλλαξε τελείως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, μπας περιπτώσει, με τις εξελίξεις της εποχής. Θέλω να πω, είναι λίγο ειρωνικό ότι οι Έλληνες, οι οποίοι δίσταζαν να αφήσουν το σπίτι τους ή άφηναν το σπίτι τους από τα 30, ξαφνικά είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τη χώρα τους. Εντάξει, καλό θα τους κάνει να σκληραγωγηθούν λιγάκι, διότι έχουμε φτιάξει γενιές από μαμόθρευτα, από 30-άριδες και 35-άριδες, οι οποίοι τρέφονταν ακόμα και στις καλύτερες εποχές από το τάπερ της μαμάς και φορούσαν τα φρεσκοσιδερωμένα που κάμισαν από τη μαμά. Μπορεί να τους βοηθήσει λίγο να ενηλικιωθούν. Γενικά είμαστε μια κοινωνία που έχει φτάσει στο σημείο που έφτασε, μεταξύ άλλων, και επειδή δεν μπορούμε να ενηλικιωθούμε. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μία ελίτ, πολύ σαφώς, αριθμητικός και ονοματικός προσδιοριζόμενη, η οποία κατέστρεψε την Ελλάδα και η οποία είναι ελίτ των 200.000 ανθρώπων που έπαιρναν σύνταξη χωρίς να τη δικαιούνται. Αυτή είναι η ελίτ που κατέστρεψε τη χώρα. Υπάρχει ένα ποίημα του Μπρέχτ που μιλάει για το 1939 και λέει ο Μπρέχτ: «Για αυτή τη χρονιά θα μιλάνε όλοι. Για αυτή τη χρονιά θα σωπαίνει». Αυτό συμβήκε στις εκλογές πολύ φορές.